Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Θέκλα μου καλησπέρα. Σε παρακολουθώ πολύ καιρό και είναι η αλήθεια ότι μου αρέσει ο τρόπος που εκφράζεσαι, η γνώση σου και η όμορφη ψυχή σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαι 55 γεμάτα. Μητέρα τριών υπέροχων παιδιών. Τα παιδιά μου τα απέχτησα με δυσκολίες. Άξιζε όμως τον κόπο. Η δουλειά μου είναι καλλιτεχνική. Τη ξεκίνησα, είναι δημιουργική δουλειά. Είναι δουλειά που έχει να κάνει με τη δημιουργία, με τα χέρια. Την ξεκίνησα μέσα στο γάμο μετά τα παιδιά. Μάλλον έβλεπα τη συνέχεια και ενώ το χωρισμό μου μετά από 30 χρόνια με τον πρώην άνδρα μου. Όταν γνωριστήκαμε ήμουν φρεσκοχωρισμένη από ραβόνα 4 χρόνων με κάποιον που αγάπησα πολύ, όμως παρά το αμοιβαίο. δεν ήταν αμοιβαίο. Δεν αγάπησε και αυτό τόσο τον αγάπησε αυτή ο αραγωνιαστικό. Οι πράξει του, ο τρόπο σκέψη του και τα ψέματα που έλεγε χωρί ιδιαίτερο λόγο δημιουργούσαν πρόβλημα στη σχέση μα. Έτσι έδωσα εγώ το τέλο, παρόλο που ήμουν ερωτευμένη. Ακολούθησαν από αυτόν τον πρώην αραγωνιαστικό κλάματα, συγγνώμε και τέτοιε βλακίε που δεν με συγκίνησαν, γιατί ήμουν πολύ θυμωμένη και αποφασισμένη για μένα. Ξέχασα να σου πω ότι σταγόνα στο ποτήρι για το τέλο ήταν ότι τον είχε βάλει ο μπαμπάς μου σε δουλειά μέσω γνωστού, κάποια στιγμή τον έδιωξαν, δεν μου έλεγε το λόγο και για να μάθει το λόγο βγήκε με μια κάποια στιγμή τον έδιωξαν, δεν μου το είπε και για να μάθει το λόγο βγήκε με μια κοπέλα για καφέ και ξαναβγήκε και ξαναβγήκε. Ε, και εγώ δεν το ξαναγύρισα. Επίση είχα μείνει δύο φορέ μαζί του. Δεν τα κράτησα γιατί κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Το έβλεπα ότι ερχόταν το τέλο. Και μάλιστα αυτό έλεγε αφού θα παντρευτούμε κράτα το». Ναι σιγά. Έτσι λοιπόν χωρίσαμε. Ξαναβρεθήκαμε μετά από δέκα χρόνια μόνοι μας. Το αποθυμένο, το ανεχπλήρω, το βλέπεις, αλλά πάλι κάτι δεν έκατσε. Κάτι έψαχνα που δεν ξέρω. Ερχόμαστε λοιπόν στο τώρα και αφού χωρίζω από το γάμο μου άλλη τραγική ιστορία, του τραβάω φαίνεται, ή φταίω εγώ που ψάψε ξεψάξε μέσα μου πια κατάλαβα γιατί λειτουργούσα έτσι. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτό σε ένα γάμο που ήταν απόν με μεγάλη κατάθλιψη, ένα παιδί που το σπούδαζε και ζει και δουλεύει εξωτερικό. Ξέχασα να σου πω ότι αυτή την κοπέλα την άφησε έγκυο και την πήρε, τυχαίο. Και λοιπόν βρίσκει εμένα το χάπατο, τη ζωή του ολόκληρο, όπω έλεγε και τώρα δεν θα σε αφήσω ποτέ, σε περίμενα μια ζωή έλεγε, το έφαγα Δηλαδή μετά που χώρισες από το γάμο σου βρέθηκες ξανά με τον πρώην ερβονιαστικό και χαρακτηρίζει τον εαυτό σου χάπατο. Σκληρός χαρακτηρισμό. Αυτή ήταν η ανάγκη μου, ζητούσα αποδοχή χωρίς να το καταλαβαίνω και ξεκινούν τα ψέματα, η διπολικότητα του, ψέματα και μύθου. Και σενάρια για το τίποτα, για να εντυπωσιάσει εμένα. Απ' τη μια μου χάριζε τον ουρανό με τ άστρα, έζησα τη ζωή που ήθελα μαζί του όλα τα επίπεδα για τέσσερα περίπου χρόνια. Πολλοί χωρισμοί για του ίδιου λόγου και κάθε φορά κλάματα, συγγνώμε και έλεγε Θα κάνω τι θε για να είμαστε μαζί, θα πάω σε ψυχολόγου για να γίνω καλά, για να μην σε χάσω. Έγραφε ιστορίε με μένα ηρωίδα και απ' την άλλη με κορόιδευε. Με εξαπατούσε όχι με άλλη γυναίκα, όχι τουλάχιστον από όσο γνωρίζω. Και έτσι εγώ κάθε φορά τον πίστευα και έδινε ευκαιρία που μάλλον σε, σε μένα την, που έδινα. Μέσα μου ήξερα. Ένιωθω ότι αυτό είναι ένα λάθο, όμω ήθελα να το ζήσω αυτό που με έκανε να νιώθω γυναίκα, γιατί έφυγα από το γάμο μου μόνο ω μαμά. Τη γυναίκα την είχα χάσει από τη στιγμή που ζούσα με ένα αλκοολικό και 500 κιλά και αρκετά πιο μεγάλο μου. Και αυτό τώρα τόσο είναι. Λοιπόν, πολλά... εννοείς ότι είναι μεγαλύτερο σου. Λοιπόν, πολλά ψέματα τον έβαλα στο σπίτι μου με τη συμφωνία να βγάλει το διαζύγιο του και όλο δικαιολογίε και ψέματα που δεν ξέρω γιατί δεν το έβγαζε. Ενώ με την πρώην του τη μιλούσε για μένα και πώ να τα ξαναβρει μαζί μου και του έλεγα τι λε, και θε να το πιστέψω. Και την έπαιρνε τηλέφωνο μπροστά μου και τη έλεγε Είμαι εδώ με τη φιλενάδα μου, τα ξαναβρήκαμε. Αυτή έλεγε Άντε μπράβο, μακάρι, τρέλα σου λέω. Έχει πολλέ λεπτομέρειε ιστορία, τι να σου πρώτο πω. Πολλά κουλά. Μετά λοιπόν από καιρό, αφού είχαμε πάλι χωρίσει, έβγαλε το πολυπόθητο διαζύγιο γιατί του είχα πει: Εγώ δεν γουστάρω να είμαι παντρεμένο και να το ξέρουν τα παιδιά μου. Ένιωθω ότι ζούσα δύο διαφορετικού ανθρώπου. Ο ένα με λάτρευε, μου είχε τα πάντα, το έλεγε παντού και είπε και στα παιδιά μου ότι θα με παντρευτεί και ακόμη θέλει, εγώ όχι. Μα άρεσαν τα ίδια πράγματα, γελούσαμε πολύ, χημεία στον έρωτα, τρέλα, ανέφηβη σε όλα. Και ο άλλο άνθρωπο δεν θυμόταν τίποτα, δικαιολογούσε τα ψέματα του σαν να ζούσε το ψέμα του. Μπορεί να έτρωγε δηλαδή αρακά και όπω είμαστε όλοι μαζί να έλεγε: Ωραίο το χειρινό, αν το μαγείρευε και εσύ βρε μωρό μου. Και λέω: Σε τι άλλο έργο παίζει. Προσπάθησα να το βοηθήσω με ψυχολόγο, έκοψε τι συνεδρίε, έχει και πολλά ψυχοσωματικά. Λοιπόν, το κερασάκι στην τούρτα θα σου πω που είναι και το φινάλε. Άκου ήθελε φορτιστεί για το τηλέφωνο του και μου λέει: Πήγα και αγόρασα. Μπράβο, του λέω: Για να τον δω. Και τι βλέπω, το φορτιστή τη κόρη μου. Τον χρησιμοποιημένο και παθαίνω κοκομπλόκο. Το γαρναγόρασα, μου λέει. 4 ευρώ και 80 λεπτά από τον Κοσμοτέ. Δηλαδή, πήρε το φορτιστή που παρελθοντικά τον δανειζόταν, τον έκλεψε και για να δικαιολογήσει την κλοπή του είπε ότι τον αγόρασε. Ε, δεν άντεξα. Άσε πια που η κόρη μου έλεγε καλό φορτιστή μου. Δεν καταλάβαινε τι γινόταν, τι έκανε. Και έτσι το και του είπα τέλο. Και το κρατάω, βέβαια, με έχει ήδη μομβαρδίσει με μηνύματα. Μου λείπει, αργοπεθαίνω, δεν μπορώ χωρί εσένα και να κάρω τέτοιε βλακίε που είναι και copy-paste, δηλαδή αντιγραφή των προηγούμενων χωρισμών μα. Μα ακριβώ τα ίδια. Αυτό λοιπόν που κατάλαβα ενώ προσπάθησα να το βοηθήσω πάρα πολύ, αυτά τα τέσσερα χρόνια, σαν να μην ήταν ο ίδιο. Ζει σε μια άλλη κατάσταση, χρειάζεται βοήθεια από ειδικού. Μακάρι να βοηθήσει τον εαυτό του, να καταλάβει τι του γίνεται. Μακάρι και εσύ, σαν αυτή καλά και εγώ πάρα πολύ καλά. Πάντω αντέχω ακόμα, έχω και δύναμη και όνειρα για τη ζωή μου και τον παιδιών μου. Σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε. 55 χρόνια γεμάτα η κοπέλα, είπαμε. Μάλιστα. Η οποία είχε ένα αραβόνα που κράτησε 4 χρόνια με έναν τύπο που είχε συμπεριφορά εναλλασσόμενη. Μυθομανή τον περιγράφει σίγουρα έλεγε ψέματα και στη δεύτερη φάση αποδείχτηκαν αρκετά από τα ψέματα, ο οποίος όμως δεν είχε σταθερή συμπεριφορά. Ένας άνθρωπος όταν δεν έχει σταθερή συμπεριφορά σε μια σχέση, σημαίνει ότι δεν είναι σταθερή και η προσωπικότητα του. Σε μια σχέση τόσο σοβαρή όπως ο Αραβώνας, ή μια σχέση μεταξύ δύο συνενούντων των ενηλίκων μονογαμική σχέση που μοιράζονται τη ζωή τους μαζί, το να μην έχει σταθερότητα μέσα στη σχέση σου και μια να είσαι ένας άνθρωπος και μια να είσαι άλλος άνθρωπος, μια να υποστηρίζει άλλα θέματα και, άλλη να υποστηρίζεις... και την άλλη στιγμή να υποστηρίζει άλλα θέματα, αυτό σημαίνει. Κοιτάω ότι για λύσω, αλλά νομίζω είναι από τα φώτα. Και που δεν έχω μακιγιάζ Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι σταθερό άνθρωπο. Τώρα, γιατί κάποιο μπορεί να λέει ψέματα, γιατί κάποιο μπορεί να είναι μια έτσι και μια γιουβέτσι, δεν μπορώ να γνωρίσω. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να Κάνω διάγνωση σε έναν άνθρωπο, τον οποίο μου το περιγράφει η κοπέλα, η οποία είναι τόσο μπερδεμένη από όλα αυτά που συνέβηκαν, που τα περιγράφει όλα χήμα. Χήμα στο κύμα ήταν το κείμενο σου, φιλανάδα. Χήμα στο κύμα. Ήθελε να τα πει όλα, να τα βγάλει από μέσα σου που ήταν τόσο πολλά και φαντάζομαι και γράψει μόνο την κορυφή, κορυφή του παγόβουνου. Εγώ θέλω να σημειώσω ορισμένα στοιχεία. Καταρχά, δεν γυρίζουμε πίσω σε σχέσει οι οποίε έκαναν τον κύκλο του, δοκιμάστηκαν και αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν υγιείς. Τέσσερα χρόνια αραβόνας είναι ένα τεράστιο, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο αν αυτός ο άνθρωπος ήταν κατάλληλος σύντροφος για σένα, θα το καταλάβαινες αγαπημένη μου. Από την άλλη όμως μπήκε σε ένα γάμο, στον οποίο γράφει ότι δεν περνούσε καλά, ότι ήσουν μόνο μάνα και δεν ήσουν γυναίκα, ότι είχε χάσει τη θηλυκότητα σου μέσα σε εκείνο το γάμο και βγαίνοντα από εκείνο το γάμο, ήσουνα ευάλωτη συναισθηματικά, σε βρήκε ο πρώην πανδρεμένος με παιδιά, ιστορίες κακά και έπεσε στην παγίδα να τρέξεις πίσω από τον έρωτα για να ξεπεράσεις τα θέματά σου και να πάθεις αυτό που θέλουμε περισσότεροι από εμάς όταν χρησιμοποιούμε τον έρωτα ως παυσίπονο ή όταν χρησιμοποιούμε τον έρωτα ως διαφυγή, να μπλέξεις πολύ χειρότερα. Το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, θα το πούμε και απόψε, όταν χωρίζει ένα άνθρωπο, ειδικά από σοβαρή σχέση, ειδικά από γάμο, θέλει ένα ικανό χρονικό διάστημα να ξεπεράσει το τι έχει βιώσει μέσα σε εκείνο το γάμο, να ξε... αν τυχόν έχει βιώσει κακοποίηση σε εκείνο το γάμο, να ξεπεράσει το πένθος του χωρισμού, εφόσον α, κάθε χωρισμός είναι σαν ένας θάνατος και χρειάζεται να περάσουμε τα πέντε στάδια του πένθους, την άρνηση, το θυμό, τη διαπραγμάτευση, τη θλίψη και την αποδοχή. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα στάδια του πένθους, υπάρχει playlist στο κανάλι με τίτλο πένθος, που μπορείτε να πάτε και να βρείτε ε, πολλά βίντεο που εξηγούν τα στάδια του πένθους. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ξεπεράσουμε πρώτα τα θέματα μας, να ξεπεράσουμε τα κολλήματά μας, να καθαρίσει η ψυχή μας από όλη τη σκόνη που έχει μαζέψει μέσα σε μία σχέση η οποία δεν ήταν καλή για μας και γι' αυτό έφτασε και στο τέλος, να σταθούμε ξανά στα πόδια μας και μετά να κάνουμε επιλογές με καθαρό μυαλό. Γι' αυτό όπως έχουμε πει και σε πρόσφατα βίντεο είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και είναι εξαιρετική περίοδος μετά από ένα χωρισμό να επιδοθούμε σε ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, δεν ξέρω φιλενάδα γιατί ήταν μυθομανής ο πρώην σου του δίνει τον τίτλο μυθομανής και λες και το παράδειγμα ότι ενώ πήρε τον φορτιστή της κόρης σου και τον χρησιμοποίησε, είπε ψέματα ότι τον αγόρασε και μάλιστα από συγκεκριμένο κατάστημα και συγκεκριμένη τιμή και ξέρατε, μου έχει γράψει λεπτομέρειε, αλλά δεν τι διάβασα για να μην προδώσουν την ταυτότητά σα. Ξέρατε κι εσύ και η κόρη σου, ότι ο συγκεκριμένο φορτιστή ήταν τη κόρη σου, είχε συγκεκριμένο σχήμα, συγκεκριμένο χρώμα κλπ. κλπ. Εκεί πέρα βλέπει έναν άνθρωπο που σε ένα πολύ απλό γεγονό, καταφεύγει στο ψέμα. Και καταφεύγει στο ψέμα με πιστικότητα. Δηλαδή, το να πεις τον έχω αγοράσει 4 ευρώ και 80 λεπτά από το τάδε κατάστημα τη Κοσμοτέ, σημαίνει ότι είσαι πολύ καλό στα ψέματα. Γιατί αυτοί που είναι πολύ καλοί στα ψέματα βάζουν και λεπτομέρειε συγκεκριμένε μέσα στα ψέματα που να τα κάνουν να φαίνονται αληθοφανή. Φυσικά, ο Θεό αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρι. Άμα έχει τα μάτια σου ανοιχτά, όσε λεπτομέρειε και να βάλει κάποιο για να φανούν αληθοφανή κάποια ψέματα, θα καταλάβει. Κάπου κάπου θα φανεί. Από κάπου θα πιαστεί. Γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε ψέματα, γιατί είναι τσακωμένοι με την αλήθεια. Και είναι τσακωμένοι με την αλήθεια μέσα του. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Τον ελευθερώνει από κάθε είδου σκλαβιά. Όμω, για να ελευθερωθεί, πρέπει να είσαι και κοτσονάτο. Πρέπει να είσαι και γενναίο και πρέπει να έχεις τα κότσια και το θάρρος να αναλάβεις την αλήθεια σου και να αναλάβεις την ευθύνη της αλήθειας σου. Να πρέπει να παραδεχθείς τα θέματά σου, να παραδεχθείς τα κομπλεξιλίκια σου, να παραδεχθείς αυτά που σε βαραίνουν και σε επιβαρέ... επιβαρύνουν, να πει τα ελαττώματά σου, να πει τα λάθη που έκανες και να αναλάβεις την ευθύνη για τα λάθη που έκανες, να είσαι αληθινός. Είναι δύσκολο για αρκετούς ανθρώπους να είναι αληθινοί, γιατί έχουν επενδύσει το χρόνο τους στο να αποφεύγουν την ευθύνη των πραξιών τους. Οπότε οι άνθρωποι που προσπαθούν πάρα πολύ να μην λάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους, κουράζονται ιδιαίτερως φτιάχνοντα περίτεχνα ψέματα, προσπαθώντας συνεχώς να διαφύγουν, νιώθοντας ίσως και συνέχεια ότι Κάποιο του παρακολουθεί, μπορεί να του καταλάβει ότι κάτι και πάει και κλπ. Και γενικά νομίζω, επειδή δεν το έχω δοκιμάσει προσωπικά, νομίζω είναι μια δύσκολη οδό το να επιλέξει την οδό των ψεμάτων. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη οδό να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλή ιδέα. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Ε, Όμω, όταν κάποιο το έχει κάνει τρόπο ζωή τα ψέματα, γι' αυτό του βάζει και το χαρακτηριστικό μυθομανή. Μένα δεν μου αρέσουν τα χαρακτηριστικά και οι ταμπέλε. Δεν μ' αρέσουν. Ε, και οι διαγνώσει. Ε, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να παρατηρούμε τη συμπεριφορά τη δικιά μα πρώτα και τη συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων έπειτα. Να βγάζουμε τα συμπεράσματα μα σε σχέση με το τι είναι καλό για μα και το τι είναι καλό για του άλλου. Εννοείται ότι βάζουμε πάνω απ' όλα τη δική μα ψυχική ευεξία. Δηλαδή, σε μια ερωτική σχέση, θα κοιτάξουμε πρώτα να είμαστε εμεί καλά. Δηλαδή, αν μια σχέση είναι κακοποιητική για εμά, αν μια σχέση μα βλάπτει, αν είναι βλαπτική αν μια σχέση μας χαλάει τη ψυχική μας υγεία και ευεξία, θα κοιτάξουμε αν δεν είναι καλή για μας και θα τη διακόψουμε. Δεν είναι καλή ιδέα να α, α, αναλοθούμε στο να κατηγοριοποιήσουμε τον άλλον και να κατηγορήσουμε και όλα στον άλλον και να αναλύσουμε τον άλλον και να καταλάβουμε έναν αδιάγνωστο που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Ε, το έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι ιδιαίτερα θετική με τις γενικεύσεις, με τις, τα, τα, τα μπελοπι τι τα, τις ταμπέλε που βάζουν στου ανθρώπου, ο ναρκισιστή, ο ψυχοπαθή, ο έτσι, ο αλλιώ. Χρησιμοποιώ τον όρο αδιάγνωστο με την έννοια ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν καταλαβαίνω από αυτόν τον άνθρωπο, κάτι πάει αλλά δεν είμαι και σε θέση να, τον, να ξέρω τι είναι και να του βάλω μια κατηγορία, να του βάλω σε μια ταμπέλα. Για μένα ο όρο αδιάγνωστο σημαίνει ένα άνθρωπο που δεν καταλαβαίνω πώ λειτουργεί. Κατά τη γνώμη μου δεν λειτουργεί όπω θα περίμενα να λειτουργήσει, αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά να του βάλω τα μπέλα και να του βάλω ένα επίθετο εκεί πέρα και να τον πω είναι το ένα και είναι το άλλο κλπ. λοιπά. Λοιπόν, τα ψέματα είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας δεν μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί μας. Αυτό σημαίνουν τα ψέματα. Εάν δεν έχεις καλή σχέση με την αλήθεια, τότε δεν έχεις καλή σχέση με τον ίδιο σου τον εαυτό και δεν μπορείς να δημιουργήσεις βαθιά και στενή σχέση και με άλλους ανθρώπους. Είτε μα αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί τα ψέματα σαν ψωμοτήρι και σαν μια οδό διαφυγής, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνδεθεί στενά ούτε με τον εαυτό του, ούτε με άλλους ανθρώπους. Οπότε αν ένας καθέξιν ψεύτης, ενώ ο οποίος έχει ως συνήθεια να χρησιμοποιεί τα ψέματα, δεν είναι κατάλληλος υποψήφιος για σχέση. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω στη φίλη είναι ότι περιγράφεις ότι είχες δύο εγκυμοσύνες όταν ήσουν αραγωνιασμένη με αυτόν τον τύπο παλαιότερα, πριν 30 χρόνια πως ήταν, πριν 35-40 χρόνια, Ήσουν να εισφοράσουν και 15 χρόνια, δηλαδή λες 55 γεμάτα. Ήσουν και 30 χρόνια παντρεμένοι, αν δεν άσουν να ξέρω στα 17, στα 18... Λες ότι έμεινε δύο φορές έγκυος και προτίμησε να διακόψεις την κοίηση γιατί τον έβλεπε ότι ο άνθρωπος δεν ήταν οκ. Okay. Και λες ότι μετά στην πορεία δυσκολεύτηκε να κάνεις τα παιδιά σου μέσα στο γάμο σου και μπορεί και σωματικά, physically, ε, η δυσκολία που είχες για να κάνεις τα παιδιά σου μετά να έχει να κάνει με τις διακοπές κοίησης, οι οποίες τότε, την τότε εποχή μπορεί να έγιναν και από γιατρού που να μην ήταν ιδιαίτεροι. Ή είτε η γιατροί να μην ήταν, α, ήταν παράνομο πράγμα η διακοπική νομίζω, πριν τόσα χρόνια, ή να μην ήταν ιδιαίτερα προσεκτική, να μην ήταν η κατάλληλη κλπ. Αν είμαστε σε μια σχέση στην οποία δεν είμαστε σίγουροι αν μας κάνει ο άλλος ο άνθρωπος, φροντίζουμε για την αντισύλληψη, ούτως ώστε να μην βρεθούμε στο δίλημα για διακοπική ίσης ή όχι. Δεν σε κρίνω γι' αυτό, δεν σε κατακρίνω, καταλαβαίνω, ότι shit happens, είναι το μότο μας εδώ σε αυτό το κανάλι, στην ηλικία που ήσουν τώρα και στις συνθήκε που ήσουν τώρα έκανες ό,τι καταλάβαινε καλύτερα, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιστορία σου σαν ένα παράδειγμα, Ούτω ώστε όταν μία κοπέλα βρίσκεται σε μια σχέση, έστω και αν αυτή η σχέση είναι σοβαρή τύπου αραβώνα και δεν νιώθει ασφάλεια με τον σύντροφό της, να φροντίζει ίδια την αντισύλληψη, δηλαδή να μην το αφήνει πάνω του την προστασία από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, να φροντίσει ήδη για την σύλληψη, είτε να παρέντε συλληπτικά χάπια, είτε να αγοράσει ίδια προφυλακτικά στα οποία να τα δίνει κατά τη διάρκεια τη ερωτική πράξη να φορέσει, ούτω ώστε να μην μπαίνει στη διαδικασία να φτάσει στη διακοπή κοίησης. Αυτό είναι καλύτερο και για την ψυχική, για τη σωματική μα υγεία και για την δυνατότητα τεκνοποίηση στο μέλλον. Χωρί να σημαίνει ότι μια κοπέλα έχει κάνει διακοπική, σε αυτό την κάνει κακό άνθρωπο ή την κάνει δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν το κατακρίνω σε καμία περίπτωση γιατί η ζωή συμβαίνει και πολλέ φορέ μπορεί να βρεθούμε σε θέσει που δεν περιμέναμε να βρεθούμε και όπω είπαμε και προηγουμένω δεν κατακρίνουμε του άλλου, δεν ταπελώνουμε του άλλου και δεν βάζουμε κατηγορίε στου άλλου ανθρώπου. Άρα, συνοψίζοντα το σημερινό θέμα, ένα άνθρωπο που χρησιμοποιεί το ψέμα σαν τρόπο συνδιαλλαγή με του άλλου δεν είναι κατάλληλος για σχέση. Κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά!